Καλημέρα φίλες και φίλοι του μαχητή εδώ του συγκροτήματος. Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή, γιατί έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ένα φίλο και ένα πολιτικό ταυτόχρονα στο ίδιο πρόσωπο, τον Δημήτρη Δονατσιό, επικεφαλής του κόμματος Νίκη. Και αυτό που θα ήθελα έτσι να πω, αφού σε καλημερίσω Δημήτρη, γνωριζόμαστε τόσο πολύ καλά που νομίζω ότι ένας πληθυντικός θα ήταν περιττός, να σε καλωσορίσουμε για ακόμα μια φορά εδώ στην καταστάσεις του μαχητή, γιατί είσαι και ένας άνθρωπος ο οποίος αφορροπείς πολλά χρόνια στο μαχητή, δεν είναι. Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου Βαγγέλη για την τιμητική πρόσκληση. Εδώ δεν ήρθα σε μια εφημερίδα, ήρθα σε έναν οικείο χώρο. Γράφω 15 ετία, ίσως και 20 ετία στον μαχητή και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία των κειμένων μου. Οπότε, ούτε πληθυντική, ούτε κύριε Δημήτρη και Βαγγέλη. Όπως ευτυχώς και πάλι καλή φίλη. Βέβαια, θα αφήσουμε λίγο στην άκρη τη φιλία για να μπορέσουμε να σας φερθούμε δημοσιογραφικά. Ναι, αλλά παιδολογικά. Την αφήνουμε στην άκρη, δεν την ξεχνάμε. Όχι, όχι. Δεν γίνεται. Είναι μαζί αυτά τα πράγματα. Έτσι, έτσι. Πορεύονται. Αστειευόμαστε τώρα. Ναι. Ήταν για μένα ένα ξάφνιασμα, οφείλω να ομολογήσω, ότι τώρα θα καθόμασταν σε αυτή την καρέκλα. Εγώ θα ήμουν ένα δημοσιογράφο που θα κάνει τι ερωτήσει που έχει να κάνει για να γνωρίσει και ο κόσμο καλύτερα τα τη Νίκη. Και εσύ θα καθόσουν σε αυτήν την καρέκλα ως επικεφαλής ενός κόμματος, το οποίο μάλιστα θα μπορούσε να πει κανένας, όχι θα μπορούσε, σίγουρα με βεβαιότητα ήταν ένα από τα κόμματα έκπληξη. Έτσι, πρώτη φορά κατεπήκατε στον πολιτικό στίβο, 2,93% 92% συγγνώμη, η πανελλήνια επίδοσή σας. Ήταν ένα ξάφνισμα. Θέλω ένα σχολιασμό για το εκλογικό αποτέλεσμα και μιας και πολύ σύντομα θα έχουμε και καινούργια εκλογική αναμέτρηση. Μια εκτίμηση για το πού μπορεί να φτάσει η Νίκη. Σε κάνα μήνα γιορτάζουμε και τα γενέθλια, θα έλεγα, της Νίκης. Πριν από 4 χρόνια δημιουργήθηκε. Βέβαια, όπως λέω πολλές φορές, έχει συνέπεσε η ίδρυση της Νίκης, αγαπητέ μου Βαγγέλη, με τις πανδημίες και με τους εγκλισμούς. Αλλά δεν σταματούσαμε να εργαζόμαστε. Με ποιο τρόπο, ξέρετε, πώς τώρα με τους υπολογιστές και με τα διαδίκτυα, κάναμε συγκεντρώσεις. Και τον τελευταίο χρόνο που δόθηκε το Ελευθέρας, ξεχυθήκαμε, βάλαμε μπρος μηχανές και γίναν περιοδίες και εξορμήσεις όλη την Ελλάδα. Εγώ, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, αρθογραφώ πάρα πολλά χρόνια, 3 δεκαετίες, και είχα κάνει πολλές ομιλίες σε όλη την Ελλάδα, προσκεκλημένους από συλλόγους γονέων κτλ. Και άλλους συλλόγους, για θέματα κυρίως παιδείας. Οπότε υπήρχε ένα κοινό πανελλαδικά, το οποίο με γνώριζε από αυτές τις ομιλίες και από αυτά και από τα κείμενά μου. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, δεν ήταν για μας μεγάλη έκπληξη και προσωπικά για μένα, αλλά τέλος πάντων η έκπληξη δημιουργήθηκε στους υπολείπους, οι οποίοι για αυτούς δεν ήταν πολύ ευχάριστοι, φάνηκε από την επομένη των εκλογών. Όμως πιστεύω σίγουρα, βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις και τη δυναμική που παρατηρούμε, ότι στις εκλογές της 25ης Ιουνίου η Νίκη θα γιορτάσει τα νικητήριά της. Και φυσικά ο επικεφαλής της θα μπει στη νέα σύνθεση της Βουλής, αν και εφόσον βέβαια ο ελληνικός λαός έτσι επιβεβαιώσει την εκκίνηση. Εσείς είστε υποψήφιος σε 3 εκλογές, ναι, εγώ γνωρίζω. Ασκώντας το δικαίωμα του Προέδρου Κόμματος, είμαι στην πρώτη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη Αθηνών και στην Β' Πειραιώς. Επειδή ξέρω την αγάπη του Δημήτρη Νατσιού για την αίθουσα την Δασκαλική, πώς βλέπεις τον εαυτό σου σε ένα καινούριο ρόλο, διαφορετικό, και όχι στην αγαπημένη σου αίθουσα? Λοιπόν, άφησα την αίθουσα, τον παράδεισο θα έλεγα, των παιδιών, των αθώων και δροσερών παιδιών, και εισήλθα στην, εντός εισαγωγικών η λέξη, έτσι θα έλεγα, στο λάκκο των λεόντων, να μην πω κόλαση, της πολιτικής, να μην παρεξηγηθώ, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εντοπίζω το λόγο μου κυρίως στη σχολική αίθουσα. Δεν σταμάτησα ποτέ όμως, αγαπητέ μου Βαγγέλη, και με τα κείμενα τα οποία φιλοξενούσε ο μαχητής, να έχω μεγάλο προβληματισμό κυρίως για την πνευματική πορεία της πατρίδας. Ένας λόγος τον οποίο επιστρατεύθηκα στην Νίκη και δέχτηκα να είμαι σε αυτή τη θέση. Ποτέ δεν φανταζόμουν εγώ τον εαυτό μου ότι θα είμαι πρόεδρος κόμματος. Έτσι. Και για μας το λέμε πάντοτε ότι η πορεία της Νίκης δεν είναι φωτοστέφανα, είναι ακάθινα στεφάνια. Ένας λόγος λοιπόν που επιστρατεύθηκα στην τίμια και ευγενική προσπάθειά μας είναι γιατί δεν μπορώ και δεν μπορούσα να βλέπω απαθής να συμβαίνει μέσα στην τάξη ένα ύπουλο, καλά καρικευμένο παιδομάζωμα. Βαριά λέξη, ναι, αλλά τη χρησιμοποιώ επίτηδες
Γιατί αν εξηγήσω θα καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ. Δεν έχουμε ίσως αυτή τη δυνατότητα στη σημερινή μας συνέντευξη. Θα έχουμε όμως σίγουρα, έτσι. Πάμε σε ένα σιγουρότερος λόγος. Θεωρώ αυτό και να κλείσω. Τα δύο θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται κάθε λαός της γης και κυρίως η πατρίδα μας που έχει ιστορικό βάθος 25 και αιώνων νομίζω είναι το πιο ιστορικό ίσως. Είναι στον κόσμο. Και πνευματικά είσαι. Ναι. Πνευματική δύναμη παγκόσμια ο ελληνισμός με τη διαχρονία του. Τα δύο θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται μια κοινωνία, όχι ότι υποτιμώ τα άλλα, είναι η οικογένεια και είναι και η παιδεία. Ναι. Και τα δύο προβλήματα σήμερα, τα δύο, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, τα προβλήματά μας σήμερα έχουν τα γενέθλια προβλήματα, θα έλεγα, τα σημαντικότερα, ελληνική οικογένεια και ελληνικό σχολείο. Πάμε εκεί, κτίζεις. Θα κουβεντιάσουμε και λίγο μεταγενέστερα γι' αυτό. Άλλωστε το γράφεις και στην προηγούμενη συνέντευξη εδώ στο Μαγητή, αναφέρεσαι στον Αριστοτέλη και ότι η πολιτική είναι η τέχνη τεχνών και η επιστήμη επιστημών και αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά ταυτόχρονα ο χώρος της πολιτικής, Δημήτρη, είναι και ένας χώρος πολύ κοινικό, σκληρό. Πιστεύω ότι μετά το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών και όλα όσα έχουν ακουστεί, συγγνώμη, για το κόμμα της νίκης, για κάποιες από τις απόψεις που έχει διατυπώσει, αλλά και γενικότερα από πολλά στελέχη της πολιτικής, κ. Φλωρίδης, σας επιτέθηκε πρόσφατα, έχουμε και από, και από, άλλα, από άλλα κόμματα, σχεδόν από το σύνολο, θα έλεγα. Έτσι. Αυτό είναι πολύ καλό για μας, ξέρετε. Ναι. Έτσι, υπήρξε σκληρή κριτική. Λέει ένα ρητό αρχαίο, γιατί μου αρέσουν και μερικοί του παρελθόντος, αλλά είναι οι γνώσεις μου και οι μελέτες μου όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, δεν το κρύβω ότι εγώ στον ελεύθερο χρόνο μου μελετούσα και έγραφα. Έλεγαν οι αρχαίοι ένα πολύ έξυπνο ρητό, ισχύει στην περίπτωσή μας, επενούμενος γάρ υπό τον εναντίον αγωνιών μη τι κακόν ήργασμε. Δηλαδή, όταν με επενούν οι εχθροί μου, σημαίνει ότι κάνω κάτι κακό. Αυτό έχει και άλλη ανάγνωση. Όταν λοιπόν σε κατηγορούν οι αντικείμενοι, οι αντίπαλοι, έτσι, ναι, όχι για, για μας δεν εχθροί, ναι. Όταν λοιπόν σε κατηγορούν οι αντίπαλοι σου, ιδεολογικοί αντίπαλοι, σημαίνει ότι είσαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Αυτό για μας είναι ωραίο. Βεβαίως, οι συκοφαντίες, γιατί περί συκοφαντιών πρόκειται και οι ψευδολογίες μας λείπησαν, ιδίως όπως αναφέρεται από τον ένα άνθρωπο ο οποίος κατάγεται από την κλικής του, κύριο Φλωρίδη, χρησιμοποίησε πολύ σκληρές λέξεις. Μας χαρακτήρισε σκοταδιστές και διαβόλους. Καταρχάς, εφόσον είναι και κλικισιώτη στην καταγωγή, θα έπρεπε πολύ πιο προσεκτικός, το είπα, γιατί σημαίνει ότι περιφρονεί και χαρακτηρίζει ένα δάσκαλο, ο οποίος για 35 χρόνια, είμαι ο μάχημος δάσκαλος, με τη μολία στο χέρι, δηλαδή έπαινε ένας άνθρωπος μέσα σε παιδιά που κατάγονται από την κλική, σε οικογένειες, ο οποίος ήταν διάβολος. Εφόσον ζει στην Αθήνα, από ό,τι ξέρω, ας έρθει στο κλική, γιατί εγώ στο κλική ζω, να ρωτήσει τους μαθητές μου και τους γονείς των παιδιών αυτών τι είδους δάσκαλος, δεν θέλω να, δεν θυμιατίζομαι, αυτοθυμιατίζομαι, ούτε αυτολιβανίζομαι. Λέτε να ρωτήσει, μπορεί να μου ρωτήσει και ας να ρωτήσει, ο χειρότερος. Γιατί στην, αυτή την περίπτωση είναι περί συκοφαντίες, κακόβουλες συκοφαντίες και λυπάμαι πάρα πολύ. Προφανώς, εγώ θα έλεγα ότι ο άνθρωπος, εγώ τον θυμάμαι ως υπουργό και διορθώστε με τις κυβερνήσεις του κ. Σημίτη. Και εκεί έχει χρηματίσει, ναι. Πέντε φορές έχει χρηματίσει. Τώρα τον βλέπω να είναι ημνητής της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Προφανώς αυτή η μετάβαση έχει παρενέργειες, τι να αποδείξω. Μάλιστα. Βλέπετε ότι ο χώρος της πολιτικής από όλες τις κατευθύνσεις είναι σκληρός. Γιατί υποψιάζομαι τα όσα είπατε για τον κ. Φλωρίδη θα θεωρηθούν ενδεχομένως και από κάποιους ως υπερβολικά ή και από τον ίδιο. Δεν, εγώ δεν χαρακτηρίζω όμως, με συγχωρείτε, ναι, πάρα πολύ. Οι χαρακτηρισμοί είναι λέξεις διάβολος. Ναι. Εγώ είπα ότι ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός γιατί κατάγεται του κλικής και εξάλλου εγώ όπως λέω και είπες και εσύ πριν, Βαγγέλη, βγήκα από μια σχολική αίθουσα. Δεν βγήκα μέσα από κομματικά γραφεία. Λέει ο Δημήτρης ο Ματιός, πηδάλιο της νίκης, η πίστη στο Χριστό και η αγάπη για την πατρίδα. Θεωρείτε ότι το κόμμα σας μονοπολεί αυτά τα δύο έτσι πάρα πολύ βασικά για την ελληνική κοινωνία ζητήματα, δηλαδή την πίστη στο Χριστό και την αγάπη για την πατρίδα? Κοιτάξτε, καταρχάς να διευκρινίσω, δεν είμαστε χριστιανικό κόμμα. Δεν αυτοχαρακτηριζόμαστε ως χριστιανικό κόμμα. Είμαστε ένα έχει ασκηθεί τέτοια. Ναι, μερικοί δεν γνωρίζουν. Και το κοινό σας λίγο ως πολύ, αν μου επιτρέπετε, κύριε Ναντσιά. Δημήτρη, συγγνώμη, βλέπετε καμιά φορά τι κάνει η συνήθεια. Δημήτρη, αγαπητέ Δημήτρη, ότι
παρατηρώντας το κοινό σας και μέσα από τα δημοσκοπικά ευρήματα, αλλά και τα κοινωνικά εδώ στον περίγυρό μας. Έχω και εγώ τέτοια ως δημοσιογράφος, γιατί είμαι άνθρωπος της κοινωνίας. Δείχνει ανθρώπους που είναι πιο κοντά. Ωραία, σε αυτά τα ζητήματα. Θα ήταν εντελώς επιπόλαιο να λέγω ότι εμείς μονοπολούμε πίστη κτλ. Η πίστη στην πατρίδα μας συμμετρήσει φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν ξέρω. Εγώ θα έλεγα ότι το βράδυ της Αναστάσεως όλος ο ελληνικός λαός πηγαίνει στην ακολουθία αυτή. Με τον ένα ή με τον άλλο. Το πιο σημαντικό μέρος. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Έλληνες πολίτες. Ναι, αναφέρομαι σε αυτούς που είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Εννοείται έτσι. Αυτό εννοώ. Όχι, δεν μονοπολούμε, αλλά δεν είμαστε χριστιανικό κόμμα. Αλλά είμαστε ένα κόμμα, ένα πατριωτικό δημοκρατικό κίνημα, το οποίο έχει ως πιδάλιο, πιδάλιο σημαίνει οδηγό και δεν το κρύβουμε αυτό, την πίστη στον Χριστό, το λέμε αυτό, και τη φιλοπατρία. Νομίζω και τα δύο αυτά θεωρούνται και είναι τα θεμέλια από τις ιδρύσεις του ελληνικού κράτους. Μην ξεχνάς, αγαπητέ μου Βαγγέλη, ότι στην προμετωπίδα του Συντάγματος, η οποία είναι γραμμένη με το αίμα και όχι με το μελάνι των αγωνιστών, επιγράφεται, τυτροφορείται το Σύνταγμα εις το όνομα της Αγίας και Ομουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Δεν εργαλειοποιούσαν καμία πίστη οι αγωνιστές του 21, από εκεί απορρέουν όλα. Και βλέπετε στα θεμελιώδη άρθρα του Συντάγματος, το τρίτο συγκεκριμένα μιλάει για την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία και την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος. Δηλαδή, σίγουρα να το πω, λέει κατά λέξη, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος γνωρίζει ως αρχηγό της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, δηλαδή ο συνταγματικός νομοθέτης, το ημών με ήττα, προσωπική αντωνυμία, δέχεται και αυτός και αναγνωρίζει ως αρχηγό της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Τι λιγότερο κάνουμε εμείς από αυτό που μας λέει το Σύνταγμα. Αυτό υποκαλέστηκε ο παπερχόμενος πρωθυπουργός και πιθανότατα και υπουργός, ξανά πρωθυπουργός μετά τις εκλογές, αλλά αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Απλά λέμε τώρα πώς φαίνεται το πολιτικό κλίμα. Θα ζητήσω και γι' αυτό μια εκτίμηση για σας, από σας, από σένα. Έξι δευτεραφίσεις. Λοιπόν, αυτό ακριβώς επικαλέστηκε και λέει ότι εμείς αισθανόμαστε, λέει, το ίδιο Ορθόδοξοι και το ίδιο Πάτερ. Το είπε δημόσια. Ας το πει. Γιατί εμείς που το λέμε. Και σας κατηγόρησε, να ολοκληρώσω τα πράγματα. Για εργαλειοποίηση της πίστης. Ναι. Λοιπόν, διάβασα κάπου και δεν ξέρω αν είναι. Αν και δεν σας κατονόμασε, μιλήσατε για τα κόμματα που είναι δεξιότερα στη Νέα Δημοκρατία και που δεν πήρατε, λέει, ευκαταχρόνητα ποσοστά. Μάλιστα. Και τέτοια έχετε και εδώ. Διάβασα ότι χρησιμοποίησε την λέξη Ορθοδοξία ο κύριος νοτέος πρωθυπουργός, ο δυνάμει πρωθυπουργός και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσης. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι είναι ο τίτλος που έχει αφήσει. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είχε να χρησιμοποιήσει τη λέξη Ορθοδοξία 4-5 χρόνια στις ομιλίες του της δημόσιας. Είπαμε δεν μονοπολούμε καμιά πίστη. Τι σημαίνει εργαλειοποίηση της πίστης, που δεν μου αρέσει καθόλου η φράση. Όπως το έχω πει, αγαπητέ μου Βαγγέλη, εμείς από την κούνια μας και η βιωτή μας και η ζωή μας, είμαστε, το μάθαμε από τους γονείς μας, είμαστε άνθρωποι κοντά στην Εκκλησία. Ασπαζόμαστε τις αρχές της. Αυτό προβάλαμε, αλλά όσοι με ξέρουν στο κλικ, δεν αμφιβάλλουν. Αλλά επειδή μερικοί είναι αλλιβάλλιστοι, που θα έλεγε εγώ από διαμάντης, δεν ξέρουν πώς να το ερμηνεύσουν και λένε αυτοί εργαλειοποιούν την πίστη. Πέστε κι εσείς για την πίστη. Αλλά όταν το λέει ένας άνθρωπος που δεν έχει πατήσει το πόδι στην Εκκλησία ποτέ, με συγχωρείτε, δεν αναφέρομαι. Δεν είναι αληθές άλλο στην Εκκλησία. Βεβαίως. Για κάποιους άλλους τέλος πάντων, δεν μπορεί να το καταλάβει και το κατανοήσει αυτό. Τι εννοώ. Εγώ όταν περνάω έξω από μια Εκκλησία, αγαπητέ μου Ευάγγελε, συνήθεια εξαπαλών ονείκων. Κάνε το σταυρό μου. Όταν κάθομαι να φάω ακόμη και σε εστιατόριο, δεν κοιτάω δεξιά και αριστερά με βλέπουν και με κοροϊδέψουν. Κάνω το σταυρό μου και. Παίρνω το γεύμα μου, έτσι. Άρα, για μας αυτό είναι βίωμα και ζωή. Ο δάσκαλος Δημήτρης λέει ότι δεν το εργαλοποιούμε, είμαστε αυτό. Εσύ με ξέρεις, Ευάγγελε, τόσα χρόνια. Ναι. Έχεις διαβάσει και διαβάζεις, πιστεύω, τα κείμενά μου. Όλα. Τα περισσότερα κείμενά μου, βλέπεις, εδώ και 30 χρόνια, κάνουν συχνές αναφορές στην πίστη μας, έτσι, στην Ορθοδοξία, ναι, και στην Εκκλησία μας. Είναι αλήθεια. Έχω γράψει αρκετά βιβλία. Τα περισσότερα βιβλία μου. Και νομίζω ότι. Το τελευταίο το οποίο. Από τα τελευταία που εξέδωσε, μάλιστα, και ο μακαριστός επίσκοπος ο Εμμανουήλ. Το είχα τυκλοφορήσει πριν τις εκλογές και πριν γίνει νίκη. Είπαμε πρώτα υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδος, δανειζόμενος μία φράση του Κολοκοτρών. Yeah. Εργαλειοποιούσα καμιά πίστη. Αυτά είναι μέσα μας, είναι η ζωή μας, είναι η βιωτή μας. Η φιλοπατρία, αυτά δίδασκε στα παιδιά. Εγώ με συγχωρείς, δεν δίδασκα τα σχολικά βιβλία ακριβώς γιατί δεν είχαν άρωμα φιλοπατρίας μέσα και πίστεως. Και
και δίδασκα αυτά που πρέπει να διδάξω. Κείμενα τα οποία είχαν ταυτότητα. Αυτό που λείπει σήμερα για την παιδεία. Και αυτό τον ονομάζω παιδομάζω. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι όμως ότι σε κάποιες περιοχές πήγατε καλύτερα από ό,τι κάποιες άλλες. Έτσι, μέσα σε αυτές ήταν. Στη Μακεδονία. Και το κλικισμό. Η γενέτειρά σου, η Κατερία. Η Πέλα επίσης, η Μαθία. Νομίζω ότι είχες καλά ποσοστά. Ναι, Σέρες, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη πήγε καλά. Η Κεντρική Μακεδονία που με ξέρει. Περισσότερο, γιατί να θυμίσουμε ότι έκανε και τηλεοπτικές εκπομπές ναι. Στο 4Ε. Εκεί οφείλεται, γιατί εδώ στην περιοχή αυτή κυρίως κινούμε τα τελευταία χρόνια. Και πιστεύω ότι με την πολεμική που μας έγινε, έστω και με την αρνητική, μας έμαθαν σε όλη την Ελλάδα. Πολλοί το λένε ότι ακόμη και η αρνητική, εσύ είσαι δημοσιογράφος πολλά χρόνια έγκριτος, μπορείς να το επιβεβαιώσεις, ακόμα και μια αρνητική, όχι βέβαια για αθλειότητες, έτσι καταλαβαίνεις. Σε πάντοτε μπορεί να είναι κοινικός, με συγχωρείς, ο χώρος αυτός με ύψιλον, αλλά ακόμη και μια αρνητική διαφήμιση έχει και αυτή το... Ο Αμερικανός που δεν κακόν αμιλήσει καλό, έτσι. Ναι, no news, λέει, bad news. No news, good news. Ναι, good news. Επειδή όμως έχουμε εκπεφρασμένη την θέληση του ελληνικού λαού, τουλάχιστον αυτού που πήγε να ψηφίσει, έτσι έγινε λίγο παραπάνω από το μισό, δεν αισθάνεται η νίκη ότι εγώ είπα αυτά που ήταν να πω, τα έθεσα ενώπιον του ελληνικού λαού, και όσα τη καταμαρτυράει στο πολιτικό σύστημα ο κ. Νατσιός πήρε 2,92 και αυτός που υποτίθεται εκφράζει την άλλη πλευρά του ποταμού πήρε 40,7%. Δεν απάντησε ο Νικόλαος για να πάει νίκη στο σπίτι της. 172.000 άνθρωποι μας ψήφισαν έτσι. Για όταν λέμε νίκη να βάζουμε από πίσω και τους ψηφοφόρους. Προφανώς αυτοί οι 172.000 άνθρωποι. Και αυτό που εκπροσωπεί έχοντας ναι. Μια ιδιωτική διακίνηση. Γι' αυτό δεν σας μιλάω για προγράμματα. Ξέρω ότι σε αυτό το κομμάτι ενδεχομένως να μην είναι έτοιμο ένα μικρό κόμμα που μπαίνει τώρα σε μια διαδικασία. Αντιλαμβάνω ότι υπάρχει ζήματα ως επεξεργασία. Αυτά όλα θα γίνουν. Ρώτησα τον Κανάρη πότε αρχίζει, ποια είναι η γενιά σου και λέει η γενιά μου αρχίζει από μένα ενώντας. Και είναι και τώρα αρχίζει, αυτό εννοώ, μην παρεξηγηθεί. Γι' αυτό και εγώ δεν μπαίνω στην αυτή τη λογική. Το 172.000 το λέω που θα αυξηθεί, να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν αναφερόμαστε σε ένα που εκπροσωπεί αυτό το ποσοστό και αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να σε χαρακτηρίζω σε ένα παράδειγμα ανισόρροπο ή σκοτάδιστη ή διάβολο, γιατί έχει άλλου 172.000 που λέει μα είπε διαβόλου, έτσι. Αυτό δεν είναι καθόλου δημοκρατικό. Το έχω πει ότι και από την εμπειρία μου μέσα σχολική ένωση, όταν δεν συμφωνώ με ένα παιδί, δεν θα το καταβαραθρώσω, δεν θα το εξουδενώσω, θα του μιλήσω με ηρεμία και με ευγένεια και θα προσπαθήσω να τον πείσω με επιχειρήματα. Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι δεν συμφωνούν με τους υπόλοιπους. Αυτό είναι η δημοκρατία, έτσι. Όπως έχω ακούσει ένα καλό σύνθημα, να πάρει που λένε αυτοδυναμία, να κυβερνηθεί ο τόπος, δεν είμαστε θεροβάμονες. Αλλά να μην πάρει παντοδυναμία. Πρέπει να υπάρχει και μια ισχυρή αντιπολίτευση, το ανάγχωμα που λέμε, το θεσμικό ανάγχωμα, γιατί αλλιώς. Αυτό είναι ο ρόλος. Οδηγούμαστε, είναι ήδη πρωθυπουργοκεντρικό το σύστημά μας. Ναι, έτσι. Άμα φτάσουμε σε ποσοστά τα οποία είναι δυσθεώρητα, βέβαια. Η αλαζονία της εξουσίας ελοχεύει και βέβαια, επαναλαμβάνω, δεν θα υπάρχει το θεσμικό ανάγχωμα, γιατί πολλά λέγονται για την αλλαγή του συντάγματος, για το καινοτόμο σύνταγμα το οποίο είχε. Επεξεργαστεί από το 2016, αν θυμάμαι, είχε δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα ο κύριος Γεραπετρίτης, το οποίο καινοτόμο σύνταγμα, όπως το ονόμασαν, αφαιρεί πολλές από τις δημοκρατικές κατακτήσεις του λαού μας. Δεν μιλάω για τα θέματα της Εκκλησίας που θα αφαιρέσουν ό,τι έχει σχέση με την Εκκλησία, αλλά δημοσιεύτηκε ένα άρθρο στην εφημερίδα Εστία από τον έγκυρο και έγκυρο δημοσιογράφο τον κύριο Κουτάκη. Το Κουτάκη, συνάδελφος. Και εγώ πάρα πολύ καλή εκτίμηση. Και ο άνθρωπος τα κείμενά του είναι εξαιρετικά, που αναφερόταν σε διάφορους τομείς του συντάγματος. Αυτό ήταν η προσωπική θέση του κ. Γεραπετρίτη, για ήταν ένα πρόγραμμα, το οποίο, ένα σύνταγμα, συγγνώμη, το οποίο επεξεργάζεται το κυβερνό κόμμα. Κοιτάξτε, ο κ. Γεραπετρίτης ήταν καθηγητής συνταγματολόγος. Αγώς καθηγητής. Ήταν κι άλλοι, βέβαια, ο κ. Χασιμάτης, ήταν. Δεν θυμάμαι το όνομα. Και άλλη μια ομάδα. Δηλαδή, ομάδα ανθρώπων συνταγματολόγων που λέει ότι ένα καινοτόμο σύνταγμα θα έπρεπε να είναι κάπως έτσι, ας πούμε. Ήταν η πρώτη πολιτοσκόπηση. Και από ό,τι λέγεται, αυτό το καινοτόμο σύνταγμα, αν η Νέα Δημοκρατία, βέβαια δεν μπορεί να ψηφίσει στην πρώτη Βουλή, θέλει 180, η δεύτερη με 151. Από ό,τι είπανε τουλάχιστον δημόσια, δεν υπάρχει και πρόθεση, αλλά το θέτει ότι θα καταλάβει. Το πρώτο ο κ. Γεωργιάδης, με την χαρά που είχε και τον ενθουσιασμό του, ξέφυγε εν τη ρήμη του λόγου του, το θυμάστε κι εσείς.
Είπε ότι τον παρακολουθήσαμε. Ναι, είπε το βράδυ ακριβώς που όταν ήρθε το 40-41 της Νέας Δημοκρατίας, μέσα στον ενθουσιασμό του είπε μπορούμε και με 180 βουλευτές να πάρουμε και να αλλάξουμε και το Σύνταγμα. Ναι, αυτό θεωρητικά υπάρχει ως... Δεν χρειάζεται να μας το πει, είναι από τα νούμερα βγαίνει. Αυτό που θέλω να πω είναι εγώ ότι από τη μεταπολίτευση και μετά πάρα πολλές περιπτώσεις είχαμε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά του 40% που έλαβε ένα κόμμα και που είχε αντιπολίτευση. Ναι, ναι. Γιατί παίζει ρόλο και ο δεύτερος. 49-48 θυμάστε ναι. 1980. Εγώ δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα λειτουργίας δημοκρατίας όταν μας παίρνει το ποσοστό που να πάρει, γιατί το δίνει ο λαός. Δεν έθεσα θέμα λειτουργίας δημοκρατίας. Εσύ θέμα ποιότητας δημοκρατίας. Ναι, ποιότητας. Να υπάρχει πάντοτε το πολιτικό λόγο. Αν εκτιμά κύριε Νατσιέ και Δημήτρη ότι πρέπει να πάρει 45, θα σου πάρει 45. Σεβαστό. Αλλά κρίνουμε τώρα το αποτέλεσμα. Εμείς δεν είμαστε με την Εσείς, δημοκρατία. Αλήθεια. Θα συγκυβερνήσετε αν χρειαστεί, γιατί είναι ένα θέμα αυτό θεωρητικό. Στον καταστατικό μας υπάρχει, αγαπητέ μου Ευάγγελε, και το υπογραμμίζουμε. Και το λέω στεντορία τη φωνή, δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τα τρία κόμματα που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο για μας έφεραν κακό στην πατρίδα μας, κατέστρεψαν την πατρίδα οικονομικώς. Εγώ μιλάω και για πνευματική κατάρρευση, θα έλεγα, δηλαδή εννοώντας τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Και τους δορυφόρους που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο έβαλαν πλάτη σε διάφορες περιόδους. Λέτε ότι κατέστρεψαν την πατρίδα. Θα μου επιτρέψετε, αλλά εγώ μια κατεστραμμένη πατρίδα δεν βλέπω. Να πω. Προβλήματα ενδεχομένως να έχει. Ναι, εντάξει. Και κάτι άλλο, να το συνδυάσω και να πείτε. Φυσικά, για να πείτε εσείς αυτά που θέλετε να πείτε, σας έχουμε εδώ. Όχι για να πω τα δικά μου. Εμείς τα λέμε κάτι ιδέα. Λοιπόν, σε αυτό το διάστημα που εσείς δεν είχατε την νίκη και προφανώς κάπου είχατε ψηφίσει, κάπου αδανήκατε, δεν επιλέξατε δεύτερη φορά τον ίδιο πολιτικό σχηματισμό. Δηλαδή δεν έχετε συμβάλει δηλαδή, στην καταστροφή της χώρας όπως λέτε και εσείς μέσα από τις επιλογές σας. Προσωπικά ρωτάτε. Ναι, βεβαίως. Σαν Νατσιός, Δημήτρης και κατ' επέκταση και όλοι όσοι ψηφίσανε το κόμμα σας. Γιατί και αυτοί ενδεχομένως, αφού δεν υπήρχε ως κόμμα, κάπου όλοι ψηφίζανε οι άνθρωποι. Οι περισσότεροι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, εγώ την τελευταία δεκαετία δεν ψήφισα τα λεγόμενα μεγάλα κόμματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πήγαιναν να ψηφίσουν, το ξέρεις. Δηλαδή είναι ένας κόσμος, ένα κοινό που έψαχνε να εκφραστεί. Βεβαίως. Δεν πήγαιναν να ψηφίσουν γιατί έπιαναν τις μύτες τους από τις αναθυμιάσεις, αυτό είναι σίγουρο. Άλλοι άνθρωποι, και δικοί μας και εκεί, ψήφισαν με το γνωστό δίλημα, ψήφισε Νέα Δημοκρατία για να μην βγει ο ΣΥΡΙΖΑ ή ψήφισε ΠΑΣΟΚ για να μην βγει η Νέα Δημοκρατία. Οπότε υπάρχει συγγνώμη, 40% δεν είναι αποχή. Είναι περίπου. Όχι η αποχή, η μη προσέλευση στην Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι γιατί δεν πάνε να ψηφίσουν. Υπάρχει πολλού λόγου που. Ωραία, είναι πολύ λόγο. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν πάνε να ψηφίσουν. Δεν μπορούν, έχουν πεθάνει σε εκλογή κατά την Ελλάδα. Εγώ βάζω αυτού οι οποίοι μπορούν και δεν πηγαίνουν. Αυτοί είναι ένα ποσοστό σημαντικό. Ενεργοί πολίτε. Α του πούμε και έτσι. Γιατί δεν πάνε να ψηφίσουν. Γιατί προφανώ επαναλαμβάνω τη φράση, πιάνουν τι μύτε του από τι αναθυμιάσει που αναδίδει το υπάρχον κομματικό καθεστώ. Σε εμάς μέσα στους 172.000 που επαναλαμβάνω θα αυξηθούν, είναι άνθρωποι οι οποίοι νιώθαν πληγωμένοι που εκτός από την οικονομική κατάρρευση, την κοινωνική κατάρρευση που είχαν τα τελευταία χρόνια, την φρίκη των μνημονίων, ένιωθαν και την ποδοπάτηση και την κατασυκοφάντηση των, όπως των θεμελίων του έθνους μας, αυτά για τα οποία αγωνίστηκαν οι ελευθερωτές μας, δηλαδή την πίστη μας και τη φιλοπατρία. Κάνω λάθος. Κάνω λάθος, αγαπητέ μου. Θα απαντήσουν οι πολίτες γι' αυτό. Έτσι. Πολύ σύντομα. Με συγχωρείτε, εγώ το έχω πει αυτό. Όταν καταργείται ο εθνικός ύμνος και η έπαρση σημαίας στα σχολεία. Αυτό τι είναι. Ποιον ενοχλεί. Ποιον ενοχλεί η έπαρση της σημαίας και ο εθνικός ύμνος στο δημοτικό σχολείο που είναι κρίσιμη εξοπλιστική ηλικία και πρέπει ένα παιδί να μάθει εξ απαλών ύμνων τη φιλοπατρία. Θέλουμε ανθρώπους, αγαπητέ μου Βαγγέλη, οι οποίοι μέσω της πίστης θα αποκτήσουν τα ηθικά αντισώματα και μέσω της φιλοπατρίας τα πνευματικά και κοινωνικά αντισώματα, ούτως ώστε όταν θα αναλάβουν κρίσιμα πώς στην κοινωνία, όταν κάνουν κάτι παράνομο, να μην κοιτάνε μόνο δεξιά και αριστερά να τους βλέπουν, αλλά κοιτάνε και ψηλά. Γιατί τα τελευταία χρόνια, παλαιότερα μάλλον να πω, υπήρχε ένα δίλημα, κρίσιμο δίλημα, ηθικό δίλημα. Κλέβω ή δεν κλέβω. Συμφωνείς? Τα τελευταία χρόνια μπαζώθηκε αυτό και έλεγαν θα με πιάσουν ή δεν θα με πιάσουν. Έχει τεράστια διαφορά. Βεβαίως. Που σημαίνει ότι είχε μπαζό στη συνείδησή του. Εμείς, και το λέω πάντοτε, θέλουμε να φέρουμε πάλι την ποιότητα στο κέντρο της πολιτικής των άνθρωπων.
Ερωτώ εγώ τους ανθρώπους που μας βλέπουν, αν είχαμε έντιμους πολιτικούς τα τελευταία 40 χρόνια, τους απόλυτα έντιμους, όπως ήταν ο Καποδίστριας, ο Μέτερνιχ έλεγε, ο μεγαλύτερος τότε πολιτικός της Ευρώπης, ο καγκελάριος της Αυστρίας, έλεγε: ο πιο δύσκολος και ανίκητος αντίπαλος είναι ο απόλυτα έντιμος άνθρωπος, και αυτός είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας, τότε ήταν υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας. Αν είχαμε τα τελευταία 40-50 χρόνια τους απόλυτα έθιμους ανθρώπους στα υπουργεία τα κρίσιμα, θα ήταν σήμερα η πατρίδα μας με 700.000 Ελληνόπουλους στο εξωτερικό, θα ήταν με χιλιάδες ανθρώπους να επικρέμεται πάνω από το κεφάλι τους η απειλή των κόκκινων δανείων, θα είχαμε σήμερα αυτή την κοινωνική κατάρρευση και διάλυση, θα είχαμε 10.000 αυτοκτονίες Ελλήνων εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων. Δεν είναι ρόδινα τα πράγματα. Ο λαός από κάτω στενάζει και εμείς λαός είμαστε. Γι' αυτό και δεν μπορούν να μας πιάσουν. Θα ήθελα να πω έτσι, ως έναν αντίλογο σε μια, να θέλετε, σε μια από τα στοιχεία που έθεσες, είναι ας πούμε ότι πάντα θα υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων, ιδιαίτερα στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο, που μεταφέρονται για λόγους οικονομικούς και μόνο, χωρίς εντυμότητες, χωρίς όλα τα υπόλοιπα και που κατηγόρησες, και που θα κριθούν βέβαια και αυτά από τους πολίτες έτσι. Στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Εγώ να ευχηθώ ένα καλό αγώνα στον φίλο Δημήτρη και πιθανότατα η επόμενη μας συνομιλία εδώ στο Βαλιτή να είναι με πρόεδρο κόμματος που έχει θέσει στη Βουλή. Θα έρθω και μάλιστα. Και θέλω να σε δεσμεύσω από τώρα να κάνω και μια. Ότι θα είναι η πρώτη σου συνέντευξη, ότι αν θα είσαι στην Ελληνική Βουλή. Βεβαίως. Εδώ είμαστε συγγενείς που τα έλεγαμε μεταξύ μας. Μας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.